οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα ανάλογη με τη σημασία του αγώνα. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Τάσος Μητρόπουλος, με τον αρχηγό της ΡΑΤ, τον Γκόραν Ιβάνοβιτς. Ο τεχνικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, ο κύριος Κόμμανα, πήγε στα ποδήλατα και ευχήθηκε απλώς καλή επιτυχία στους παίκτες μαζί με τον πρώην του Ολυμπιακού, τον κύριο Σαλιαρέλη. Το σούτ από τον Τσαλουχίδη και έχουμε κόρνερ, μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σιαντάκης Αλεξίου, βαθιά παλιά για τον Αναστόπλο. Ο Αναστόπλος που κέρδισε τη μονομαχία του από τον Κουλπανόφσκι. Πέρασε και δεύτερη φορά ο Αναστόπλος, ανοίγει την μπάλα. Κάνει και την μπάλα τη σέντρα. Σε γελάει η μπάλα τον Τσίτσοβιτς. Δεν βρέθηκε όμως κανείς παίκτης εκεί του Ολυμπιακού σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έκανε ο Αναστόπλος. Είναι πολύ κινητική και ο Τσιαντάκης και ο Αποστολάκης. Βγαίνει και ο Αναστόπλος από εκεί να πάρει την μπάλα. Η σέντρα του Αποστολάκη, η κεφαλιά του Μητρόπουλου, η μπάλα είναι μόλις out. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 1ο λεπτό. Ανοίγεται ο Αλεξίου, του δίνει την μπάλα ο Ντέταρη. Αλεξίου προωθείται, κάνει και ένα σουτ. Πέφτει από κρούι, βγαίνει εκεί πάνω στην μπάλα ο Αναστόπλος. Πολύ έξυπνα, γυρίζει την μπάλα ο Αναστόπλος. Πετάγεται η προβολή από τον Τσαλουχίδη. Ενώ αυτός ο Νεστόροβιτς μπλοκάρει τους δύο κεντρικούς οπισθοφυλάκους του Ολυμπιακού. Κατά μέτωπο με επίθεση από τον Αλεξίου. Αλέξη Αλεξίου, κρυφός παίχτης, περνάει η μπάλα. Τέταρη που κάνει το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ. Ένα φοβερό γκολ από τον Λάγιος Ντέταρη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι αυτό που είχε ζητήσει ο Μίλτος Παπαποστόλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται στο 34. 1-0 εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη της ΡΑΝΤ. Ενώ τρέχει ο Λόγκι να μαζέψει τους παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν πάει στην θύρα 7 για να πανηγυρίσουν. Ξανά η φάση του γκολ. Το κρυφό όπλο του ενδεκάδας του Ολυμπιακού, το κρυφό όπλο του Παπαποστόλου. Ο Αλέξης Αλεξίου από θέση λίμπερο ξεκίνησε, πέρασε η μπάλα, την άφησε και ο Αναστόπλος και ο Μητρόπουλος ήρθε στο τέταρτο που αμέσως έπιασε στο αριστερό. Σουτ έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Σίτσοβιτς για να γίνει έτσι το Ολυμπιακός ραντ 1-0. Νεστόροβιτς που ξεχάστηκε μόνος του, γίνεται το σουτ, την μπάλα μόλις out. Αποστολάκης, η κεφαλιά του Μητρόπουλου. Του Αναστόπουλου, με συγχωρείτε, η μπάλα είναι μόλις out. Στο corner ο Λάγιος Ντένταρη. Πέρασε η μπάλα και είναι μια κεφαλιά. Ο Αναστόπουλος, μια φοβερή προσπάθεια από τον Νίκο Αναστόπουλο. Η μπάλα χτύπησε στο πάνω μέρος της οριζοντίου δοκού. Η Βάνοβη σέντρα, βγαίνει ο Ταλικριάδης, η κεφαλιά από τον Αλεξίου. Γίνεται μια νέα κεφαλιά. Και έχουμε corner. Κεφαλιά που έγινε από τον Ντουμπάιτς. Σιαντάκης περνάει την μπάλα για τον Τέταρη. Δεν υπάρχει κανείς δίπλα του. Τελικά κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Μητρόπουλου. Βγαίνει από την εστία του ο Τσίτσοβιτς. Η κεφαλιά από τον Μητρόπουλο. Η μπάλα είναι out. Μαυρομάτης περνάει για τον Τέταρη που δεν είναι offside. Είναι μόνο στον Τέταρη. Τέταρη με αντίπαλο τον Τσίτσοβιτς. Τέταρη που καθυστερικά την τρίπλα. Πολύ ωραία ο Μαγιάλος. Περνάει, θέλει να ξεπεράσει άλλους. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Αναστόπλος που μάχεται με τον Κουσμανόφσκι. Μητρόπουλος δεν μπορεί να τον κερδίσει κανείς εκεί. Αναστόπλος που έδωσε για τον Κοφίδη. Κοφίδης που κάνει το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τσίτσοβιτς και χειροκροτήματα για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σάβα Κοφίδη που τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Ενώ ετοιμάζεται ο Χατζίδης. Τέταρη, βγαίνει ο Τσίτσοβιτς, διώχνει με γροθιές. Τσιαντάκης, είναι ακάλυπτη αιστεία. Ο Αναστόπουλος είναι το γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα προσωπικό γκολ του Νίκου Αναστόπουλου. Είπαμε ότι τον επιστράτευσε ο Μίλτος Παπαποστόλου. Είναι άλλωστε ένα από τα αγαπημένα του παιδιά. Ήταν στην εθνική ομάδα, είναι και στον Ολυμπιακό. Είχε εμπιστοσύνη και δικαιώθηκε και ο Μίλτος Παπαποστόλου. Ο Νίκος Αναστόπουλος λοιπόν ασφαλώς θα ξαναδούμε το δεύτερο αυτό γκολ. Να εδώ ο Μίλτος Παπαποστόλου. Ξαναβλέπετε, έχει τέσσερις παίχτες, κάνει το κοντρόλ, άψογο κοντρόλ, άψογο πλασάρισμα από ένα μεγάλο κυνηγό που έδειξε την κλάση του και σε αυτή τη φάση.
Νάτος εδώ ο Νίκος Αναστόπλος. 2-0 λοιπόν ξανά από άλλη κάμερα. 2-0 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Ραντ. Σιγουρεύει περισσότερο τα πράγματα. Δέταρη. Περνάει μπάλα. Μόλις σαου. Κόρνερ τελικά. Έχει βρει πάνω στο τείχος. Είναι κόρνερ τελικά. Ένα πολύ δυνατό σουτ.